Λένε ότι δίνεις, παίρνεις. Στα Welcome Stores Ιωαννίδης δώσαμε λίγα και πήραμε πολλά. Πήραμε απίστευτη εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση στο σπίτι. Πήρα εγγύηση, ποιότητα και ειλικρίνεια. Και όλα αυτά από μια ελληνική εταιρεία. Με μια βόλτα στα Welcome Stores Ιωαννίδης πήρα εξειδικευμένη ενημέρωση και τις καλύτερες τιμές ever. Τελικά, όλοι παίρνουμε πολλά από τα Welcome Stores. Μια ελληνική εταιρεία που καταφέρνει να δίνει τα πάντα με χαμόγελο. Έψαξα, επέλεξα, κέρδισα. Welcome Stores Ιωαννίδης. Ας το πάνω μας. Τα μεγαλύτερα καταστήματα σε Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λάπας Τζετόι. Κοζάνη, Κίνα, Βατερό, Εάνι. Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Εδώ το Μπλουντάμπο. Παιχνίδι και διασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Kozani TV Online εδώ από το στούντιο του Flash σε μία συμπαραγωγή με την Omicron. Είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη τον Τσαρτσιανίδη για να μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που απασχολεί πολλά μα πολλά χρόνια την περιοχή και δεν είναι άλλο από τις μετεγκαταστάσεις. Και μάλιστα με μία ιδιαίτερη συζήτηση, μιας και σήμερα καλεσμένοι μας είναι και οι τρεις κοινότητες που είτε είναι υπό μετεγκατάσταση, είτε είναι υπό μια έτσι καθυστερημένη μετεγκατάσταση, είτε σε μια αφηρημένη κατάσταση. Σωστά. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες των κοινοτήτων που έχουμε. Και ας ξεκινήσουμε και να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους. Νομίζουμε ότι θα είναι η συζήτηση ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τα χωριά, τα τρία αυτά, δηλαδή την Ποντοκόμη, τους Ανάργυρους και την Ακρινή, αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή. Είναι καθοριστική αυτή η διαδικασία. Το ξέρουμε όλοι τι σημαίνει μετεγκαταστάσεις. Για την κοινωνία, για την οικονομία και για όλα όσα θα συμβούν με τις αλλαγές αυτές. Και ας ξεκινήσουμε, παρουσιάζει ο Σωκράτης τους καλεσμένους. Ναι, να ξεκινήσουμε από αριστερά μου. Είναι ο Χαράλαμπος ο Πουτογλίδης, είναι μέλος της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, του τοπικού συμβουλίου της Ακρινής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και εγώ να σας καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα το οποίο κάνετε, ώστε να αναδείξουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινότητα Ακρινής. Από τα δεξιά μας είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου των Αναργύρων, ο κύριος Γιώργος Τσισμαλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσισμαλίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και δίπλα του ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της Ποντοκόμης, του τοπικού συμβουλίου της Ποντοκόμης. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είστε και οι τρεις υπό μετεγκατάσταση υπό την ευρεία έννοια του όρου. Και τι εννοώ? Οι Ανάργυροι είναι υπό μετεγκατάσταση με μια πολύ βίαιη διαδικασία λόγω της κατολίσθησης του ορυχείου Αμιντέου. Η Ποντοκόμη ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Ο νέος ασυγκισμός γίνεται στην περιοχή της ΖΕΠ στην Κοζάνη. Και η Ακρινή, και από την Ακρινή θα ξεκινήσουμε, είστε υπό μετεγκατάσταση, υπό αφηρημένη έννοια, όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, έτσι δεν είναι? Όντως αυτό ισχύει. Θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα ζούμε σε μια κατάσταση κοροϊδίας και εμπεγμού. Το λέω αυτό γιατί ενώ περιμέναμε να βγει το ΦΕΚ και να ενταχθούμε στο προεδρικό διάταγμα για να γίνει η μετεγκατάσταση, μας τραβήξανε πίσω άλλους 6 μήνες και περιμένουμε τον Απρίλιο να πάρουμε το σχέδιο μετεγκατάστασης, το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο από το 2013. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε μια αφηρημένη κατάσταση. Σας παρέσυραν οι Ανάργυροι έτσι λόγω της κατολίσθησης και μπήκατε στο ίδιο νομοσχέδιο. Ναι, έγινε η διαδικασία αυτή η οποία έγινε με τους Αναργύρους. Βγήκε και το θέμα στην επιφάνεια το θέμα της μετεγκατάστασης Ακρινής. Προσωπικά με λυπεί αυτό το γεγονός, γιατί περιμέναμε ένα φυσικό γεγονός για να γίνει στους Ανάργυρους, για να παρασύρει και εμάς σε μια διαδικασία η οποία τρέχει από το 2002, ότι και καλά θα γίνει η μετεγκατάστασης Ακρινής. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες στην Ακρινή και ο τίτλος που είχαμε δώσει στο ρεπορτάζ είναι ότι οι κάτοικοι της Ακρινής είναι εγκλωβισμένοι στη μετεγκατάσταση. Και τι εννοούσαμε με αυτό? Το ότι τόσα χρόνια από το 2002, όπως είπατε, όταν πάει κάτι να γίνει στο χωριό, σταματάτε να το κάνετε, γιατί θεωρείτε πως θα μετεγκατασταθείτε άμεσα. Αυτό όμως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πριν απαντήσει ο κ. Πουτογλίδης, να πούμε κάποια μικρή λεπτομέρεια ότι αυτή η εκπομπή
είναι η αφορμή είναι ο κύριος Χαράλαμπος Πεογλίδης. Σωστά. Επέμεινε να βρεθούμε στην Ακρινή, να μιλήσουμε ξανά για τα προβλήματα. Είχαμε συναντηθεί στην Φυλαϊκή Συνέλευση που έγινε εκεί και πήγαμε ουσιαστικά και στα πραγματικά σημεία, στους δρόμους, στα σημεία, τα κέρια και τα βασικά του χωριού που, όπου υπάρχει πρόβλημα. Όπου υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι βρεθήκαμε εδώ να συζητάμε βέβαια πια με μεγαλύτερη ευρύτητα το θέμα, μιας και υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στις μετεγκαταστάσεις. Και τώρα σας αφήνουμε. Κύριε Τσατσιανίδη, από την πλευρά μου το έκανα η ενέργεια αυτή από μένα προς αυτή τη διαδικασία. Ήταν διότι θεωρώ, καθώς είμαι νέος, με 31 ετών, όπως είπα και στο ρεπορτάζ, ζω, εργάζομαι, είμαι μόνιμος κάτοικος Αχνής, δεν πηγαίνω έρχομαι στην Κοζάνη. Οπότε αντιλαμβάνομαι καθημερινά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κατάσταση. Εδώ και 15 χρόνια έχουν σταματήσει τα πάντα όσον αφορά υποδομές. Σήμερα, σε μια περίοδο 2018, εν έτη μάλλον 2018, είμαστε, θεωρώ, από τα μοναδικά χωριά, το οποίο το δίκτυό μας ακόμα είναι από αμυαντοσωλήνης. Και αυτό έχει σταματήσει γιατί θα μπήκαμε σε μια διαδικασία ότι θα μετεκατασταθούμε. Το ίδιο έχει γίνει και με την αποχέτευση, το ίδιο έχει γίνει και με τη Δεξαμενή, το ίδιο έχει γίνει και με την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει προχωρήσει, γιατί ο λόγος είναι ότι θα σηκωθούμε. Θα γίνει μετεκατάσταση. Μην ζητάτε παιδική χαρά, γιατί παιδιά τι να την κάνετε αφού θα εξηλωθεί και θα πάμε στο καινούριο χωριό. Μην ζητάτε κάτι για το σχολείο, γιατί θα φύγει, θα πάμε στο καινούριο χωριό. Και 15 χρόνια είμαστε όμοιροι σε μια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είχα την τύχη να μ' αφήσει ο πατέρας μου ένα σπίτι στο χωριό και είμαι σε σκέψη αν θα το τελειώσει ή αν δεν το τελειώσει. Λογικό είναι. Και το κακό σε αυτή την κατάσταση είναι ότι, επειδή κινούμε στον κόσμο και με γνωριμίες και το αντιλαμβάνομαι και το ζω προσωπικά, όταν λες ότι είμαι από την Αχρινή, μπαίνει και σε μια διαδικασία κοροϊδίας. Λέει, παιδιά, θα πάμε ή θα έρθω να κάτσω στην Αχρινή, να δω την Αχρινή, για ποιο λόγο. Δηλαδή, μας περνάνε και να το θέσω εντός πλαισίου και εισαγωγικών ότι κακώς, παιδιά, είστε και λίγο τρελή που κάθεστε εκεί πέρα. Έχει φύγει πολλοί κόσμος, έχει φύγει κόσμος γενικώς. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, με την τελευταία κρίση την οποία ζει και η πατρίδα μας και όσον αφορά και με τη ΔΕΗ, έχουν εγκαταλείψει το χωριό πάνω από 35 οικογένειες. Κάποιοι δουλεύανε σε εργολάβους με φορτηγά, κάποιοι είχαν τσάπες, κάποιοι σαν μικρό εργολάβοι μέσα στα έργα. Αναγκαστικά, αφού σταμάτησε η δραστηριότητα στη ΔΕΗ, κάποιοι εγκατέλειψαν το χωριό. Έχει μειωθεί και ο αριθμός των μαθητών στο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ενώ είχαμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 90-95 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Ακρινής, σε μια μικρή κοινότητα σε σχέση με άλλα χωριά, αυτή τη στιγμή αριθμούμε 35 μαθητές. Από τους οποίους, και μάλλον να τους ευχαριστήσουμε κιόλας, τα 15 παιδιά είναι αλλοδαπή. Μάλιστα. Και θέλω να πάμε από την από εδώ πλευρά. Σε λίγο θα δούμε ένα βίντεο, το οποίο κάναμε επιτόπου στο χωριό της Ακρινής. Και θέλω πραγματικά τώρα και τους δυο να μου πείτε για την Ακρινή, όχι για τα χωριά σας ακόμα. Θα πούμε αμέσως, δηλαδή εσείς το ζήσατε αυτό, τις παρατεταμένες ποντοκόμοι, όχι τόσο πολύ νομίζω. Σχετικά γρήγορα τελειώσαν τα πράγματα. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι. Δεν απευθύνεστε. Βεβαίως, εσάς και τον Μιχαλή. Εμείς. Έχει μια δεκαετία τουλάχιστον που έχει σταματήσει η ζωή μας. Είναι κάτι που ευτυχώς το αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί σαν χωριό ενωμένοι. Το πετύχαμε αυτό. Έχουμε καταφέρει, δηλαδή, τα κομματικά τα έχουμε βγάλει τελείως έξω. Κοιτάξαμε το κοινό συμφέρον όλων. Πώς θα γλιτώσουμε από την στάχτη, τη σκόνη, τα ορυχεία, τον καπνό και όλα αυτά. Πώς θα γλιτώσουμε από τα εφράγματα, τις καρδιακές προσβολές, τα εγκεφαλικά, τον καρκίνο. Και θεωρώ ότι, αν και αργήσαμε σε πολλά πράγματα, είμαστε σε ένα, για τα τωρινά δεδομένα, αρκετά καλό δρόμο. Βλέπω ότι υπάρχει προοπτική. Εγώ, σε αντίθεση με τους άλλους συναδέλφους, εμπιστεύομαι την ηγεσία της περιοχής, είτε αυτός λέγεται Περιφερειάρχης, είτε λέγεται Δήμαρχος ή όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Ακόμα και η Άγκο είναι σημαντικός παίκτης στην όλη διαδικασία και μας βοηθάει και με μελέτες και με ό,τι άλλο χρειαστούμε. Από τους βουλευτές, σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να πω για όλους. Από όλους υπήρχε ένα σχετικό ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία με την ποτοκόμη, αλλά
Στο πρόσωπο του Δημητριάδη μπορώ να πω ότι είδα πολλά πράγματα. Είδα όπως για παράδειγμα το προεδρικό διάταγμα που το οφείλουμε καθαρά σε αυτόν. Είναι κάτι που εδώ στην περιοχή μας χλεβάζαν και λέγανε ότι αυτό θα αργήσει 1,5 χρόνο και αυτό έγινε σε 28 μέρες. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένος από την όλη ηγεσία της περιοχής. Ξέρω ότι έχει μεγάλη γραφειοκρατία η όλη διαδικασία. Αυτό με δίδαξε, με αυτό με έκανε πιο σοφό. Και εκείνο που προσπαθώ να κάνω, και εγώ και όσοι άλλοι εμπλέκονται στο χωριό μου με τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι πώς να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους και κοιτάμε αν στο τέλος της διαδικασίας είμαστε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Σας μιλώ ειλικρινά ότι εν μέρη το πετύχαμε, σίγουρα στα χρονοδιαγράμματα χάσαμε. Σε αυτό ίσως να έπαιξε ρόλο και η περίπτωση των δικηγόρων με τις απεργίες που είχαν, μας φάγανε σχεδόν 7 μήνες. Mm-hmm. Καθυστέρησαμε από αυτό. Πέρυσι αυτό, ναι. Πέρυσι την περίοδο. Μισή έχουν πάρει αποζημιώσει, μισή δεν έχουν το πάρει. Το χωριό είναι σε μια κατάσταση τώρα. Φανταστείτε ότι ένα χωριό που έσφυζε από ζωή έχει μείνει μισό τώρα. Mm-hmm. Ζούμε την παρακμή μας. Τα μαγαζιά ένα-ένα κλείνουν. Έχει πολλούς ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, ζουν με αβεβαιότητα. Το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Δεν μπορούν να σταθούν ούτε καν να πληρώσουν λογαριασμούς και διάφορα, γιατί δεν υπάρχει κόσμο να τους στηρίξει. Mm-hmm. Σαν κοινωνία κρατούσαμε ένα τον άλλον. Το φαινόμενο που παρατηρείται σε οικισμούς υπό μετεγκατάσταση, που όταν παίρνουν κάποιοι τις αποζημιώσεις, αμέσως φεύγουν, αγοράζουν ένα διαμέρισμα και αφήνουν το χωριό πίσω, συμβαίνει και στην Ποντοκόμη. Ναι, και σε εμάς. Και επίσης, τι ποσοστό αυτή τη στιγμή έχουμε με ανθρώπους που αποζημιώθηκαν, πήραν χρήματα από το τώρα σύμπαν. Πρέπει να είναι κοντά στο 25-30%. Mm-hmm. Ίσως να έχει ανέβει και κάτι παραπάνω, γιατί δύο δικηγόροι από το χωριό μου που έχουν πολλές υποθέσεις, ο ένας έχει 120 και ο άλλος έχει 140. Του ενός έχουν ολοκληρωθεί χθες, άρα είναι σύντομα στα κοντά. Mm-hmm. Και μένει του Αυγερινού που έχει καμιά 130 υποθέσεις και ορισμένες άλλες που είναι μετρημένες. Mm-hmm. Αλλά προχωράει η διαδικασία. Μέχρι τώρα αποζημιώναν καθημερινά 4. Τώρα το έχουν αυξήσει στους 8. Μάλιστα. Τώρα, 8. Πριν πάμε στον κύριο Τσμαλίδη, πείτε μας λίγο πώς σας φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ακρινή. Πώς βλέπετε εσείς την Ακρινή που είναι υπό μετεγκατάσταση? Εγώ τους ανθρώπους της Ακρινής τους θεωρώ συντοπίτες μου. Μοιραζόμαστε το ίδιο φορτίο. Ζήσαμε παρόμοιες καταστάσεις. Απλά εγώ ήμουν... το χωριό μου σαν Ποντοκόμη ήταν και πιο τυχερό, γιατί η δραστηριότητα της ΔΕΗ έπρεπε να προχωρήσει σε εμάς με γοργούς ρυθμούς, γιατί υπήρχε χάρβουνο από κάτω. Το μειονέκτημα το δικό τους ήταν ότι ήταν μόνο οι αποθέσεις, και το λάθος σαν κοινωνία πιστεύω της Ακρινής, και με συγχωρέσουν οι Ακρινιώτες, είναι ότι στα τόσα χρόνια δεν λειτουργήσαν με τον τρόπο που έπρεπε. Ίσως ήταν διχασμένο το χωριό, αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι. Αλλά υπήρχαν θέματα που μπορούσαν να τα προχωρήσουν από μόνοι τους καλύτερα, πιο συγκαταβατικά και με κοινές προσπάθειες όλων. Ξέρω ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ τους, είτε παλιότερα με κομματικά, είτε τώρα δεν ξέρω. Μια κλειστή κοινωνία πάντα έχει τα θέματα της. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς μπορείς να συνθέσεις αυτά τα θέματα. Η ήταν σε λιγότερο βαθμό από ό,τι στην Ποντοκόμη, δηλαδή. Αυτό λέτε. Ναι. Πάμε στον κύριο Τσμαλίδη. Ναι, όμως αυτή τη διαδικασία εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μόνο θέμα ομοψυχίας. Θεωρώ ότι το χωριό κινήθηκε στην διαδικασία και τη συγκατάσταση που έπρεπε να κινηθεί. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την τοπική κοινότητα και από το Σύλλογο, οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, έγιναν. Η διαδικασία που δεν έγινε είναι από την πολιτεία. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί μπορεί. Υπάρχει μια κοροϊδία. Θεωρώ ότι επειδή το θέμα δεν έχει κάρβουνο ενδεχομένως από κάτω. Δεν υπάρχει το κάρβουνο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αυτό που σας είπα προηγουμένως όσον αφορά τη διαδικασία, ότι περιμένουμε το σχέδιο μετεγκατάστασης, το οποίο θα το πάρουμε τον Απρίλιο, είναι απλά πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρώ ότι το θέμα της Ακρινής λύνεται. Δεν μπαίνω σε μια διαδικασία. Εγώ ότι μπήκαμε σε όλα αυτά στα 15 χρόνια, ότι ήμασταν κομματικά ή ότι υπήρχε κάποιες αντιδράσεις μεταξύ μας. Θεωρώ ότι το χωριό κινήθηκε εκεί που έπρεπε να κινηθεί. Αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπήσαν ένα βήμα παρακάτω όσον αφορά την Αθήνα, θεωρώ ότι δεν είχαν μάλλον το στυλ και το προσόν να απαιτήσουν να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Ήταν πιο δύσκολη ίσως η περίπτωσή σας, μάλλον γι' αυτό. Ίσως ότι δεν είχε κάρβουνο π.χ. Μπορεί και αυτό, αλλά θεωρώ ότι ήθελε λίγο παραπάνω πυγμή σε κάποια πράγματα. Για να πούμε κάτι πριν πάμε στον κύριο Τσμαλίδη. Εσείς είσαστε απεσιόδοξος, δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία? Σε αυτή την κατάσταση την οποία τη ζω εδώ και 15 χρόνια.
Τώρα, το τελευταίο διάστημα. Ναι, το τελευταίο, γιατί το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε δεσμεύσεις κλπ. Ναι. Ενώ μπήκαμε σε μια διαδικασία αισιοδοξίας ότι ναι, θα τελειώσουμε όπως προέκυψε και με το θέμα των αναργύρων, θεωρώ πλέον ότι μας έχουν βάλει σε μια κατάσταση ψυγείου. Εγώ για μένα δεν περιμένω ότι τον Απρίλιο θα έχουμε αποτελέσματα. Αν ήθελε να τελειώσει, θα τελειώνει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Ο Απρίλης είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που είχατε ασκήσει στη Λαϊκή Συνέλευση και ζητούσατε χρονοδιάγραμμα. Έτσι. Για να βγει το προεδρικό διάταγμα. Κοντά είναι ο Απρίλιος. Εύχομαι να. Δύο μήνες. Μάλιστα. Για να δούμε. Θα δούμε θετικά. Κύριε Τσιμαλίδη, θα μας πείτε πρώτα πώς είναι η κατάσταση. Εσάς ο Απρίλιος ήρθε, έτσι δεν είναι. Θα μας πείτε πρώτα πώς είναι η κατάσταση στο χωριό σήμερα και μετά θα μας πείτε για την Ακρινή. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Και η κατάσταση σήμερα στην τοπική κοινότητα Αναργύρων είναι ότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν ξεκινήσει τις καταμετρήσεις των σπιτιών και των οικοπαίδων. Και πιστεύω μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, όπως είναι και το συνδιάγραμμα, που πρέπει να τελειώσουμε, θα έχουμε τελειώσει. Εσείς τελειώνετε λοιπόν, τέλος. Αυτό ήταν. Ναι, την καταμέτρηση. Η καταμέτρηση, ναι. Είναι όμως μια διαδικασία και αυτή. Η υποτοκόμη ετοιμάζεται να κάνει χωριό, εσείς. Η υποτοκόμη ήταν, όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε, ήταν λίγο πιο μπροστά από εμάς και από την Ακρινή. Εντάξει. Θα έρθει και η σειρά μας. Δηλαδή, θέλετε να έχετε χωριό εσείς. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Και θα θυμάμαι το λέω, ότι τα συζητούσαμε. Θα το, ναι, θα το λέω πάντα, όσο είμαι πρόεδρος στην τοπική κοινότητα Αναργύρων, εγώ δεν θα αφήσω να σβήσει η Ανάργυρη. Ο κόσμος τι λέει, κάτι και θέλει. Ο κόσμος το λένε και γι' αυτό και εμείς παίρνουμε τις εντολές των κατοίκων και τις μεταφέρουμε σε εσάς και στους αρμόδιους. Στους Ανάργυρους, εντωμεταξύ, είχαμε και δύο δημοψηφίσματα, όχι, δεν θα το πω δημοψηφίσματα. Δύο διαδικασίες εκλογικές για το πού θέλει, θέλει ο κόσμος να πάει. Τι ακριβώς είχε γίνει εκεί. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, γιατί όπως είπαν και οι πρόεδροι εδώ των κοινοτήτων, ότι αργήσαμε και δεν. Όχι, αργήσαμε, δεν θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να φύγουμε από, να γίνει μετεγκατάσταση. Εγώ το είπα και την ημέρα της κατολίσσης, επειδή τυχαίνει να είμαι και υπάλληλος του Ορυχείου Αμυντέο και της ΔΕΗ. Και δεν μου άρεσε ο τρόπος. Δηλαδή, από τη μία έβλεπα το Ορυχείο να γκρεμίζεται στην κυριολεξία και από την άλλη τους κατοίκους να τρέχουν και να μην ξέρουμε πού να πάμε. Mm-hmm. Δεν ήθελα να γίνει με αυτόν τον τρόπο η μετεγκατάσταση. Γιατί, όπως ξέρετε και είπατε πριν για το δημοψήφισμα, για τις εκλογές, μάλλον για την τοποθεσία, είχαμε κάνει εκλογές πριν 3 χρόνια, είχαμε βρει την τοποθεσία, είναι στο κουρί Ορδέας, όπως γνωρίζουμε όλοι, και λέγαμε, το ξαναλέγαμε και δεν μας άκουγε κανείς. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ δεν μου άρεσε ο τρόπος που γίνεται με την κατάσταση της τοπικής κοινότητας Αναργύρων. Τώρα υπάρχει κάποια τοποθεσία συγκεκριμένη. Η τοποθεσία είναι συγκεκριμένη. Τελείωσε το θέμα, ψήφισαν οι κάτοικοι, βγάλαμε με μεγάλο ποσοστό την τοποθεσία αυτή και για μας δεν έχει καμία αλλαγή η τοποθεσία. Οπότε η ΆΝΚΟ προχωράει με την εκπόνηση κανονικά, των μελετών κανονικά, για να γίνει εκεί ο νέος οικισμός. Και πριν 2 εβδομάδες μας είχε καλέσει ο κύριος Δαμανίδης και η ΆΝΚΟ ήταν και κάποια άλλη αρμόδια εκεί πέρα για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό για τα οικόπεδα. Και η πρόταση που έγινε ήταν ότι να τελειώσει η καταμέτρηση στον υφιστάμενο οικισμό και να δούμε πώς ακριβώς είναι τα οικόπεδα και θα συνεχίσουμε μετά να ξέρουμε ακριβώς πόσα θέλουμε. Μάλιστα. Και να μην κάνουμε κάποια βήματα που δεν πρέπει. Τώρα, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση στην Ακρινή? Εγώ, κοιτάξτε, θα πω ότι και η Ακρινή και η Ποντοκόμη και η Ανάργυρη και όλα τα χωριά τα γύρω αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, όπως είπατε πριν, ας πούμε η Ακρινή δεν έχει κάρβουνο ή κάποιο χωριό δεν έχει κάρβουνο, η Ποντοκόμη έχει. Εγώ δεν το βλέπω σωστό. Όπως έχει κάρβουνο στην Ποντοκόμη, από ό,τι γνωρίζουμε και λένε, και εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, κάρβουνο ή Ακρινή. Εμείς δεν τρώμε τη ζώνη, δεν καταπίνουμε τα πάντα όλα ό,τι υπάρχει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εσείς έχετε και σεισμούς εκεί. Εντάξει, είναι και σεισμοί. Επομένως, δηλαδή, εγώ δεν θα θεωρούσα σωστό αυτό που υπόθηκε. Mm-hmm. Για μας όλα τα χωριά. Και πιστεύω ότι και τα γύρω χωριά στο δικό μας το Δήμο και εκεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όπως γνωρίζετε, έχετε κάνει και ρεπορτάζ και όλη η περιοχή είναι σε έκτακτη ανάγκη. Για ποιο λόγο είναι σε έκτακτη ανάγκη? Για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Να πούμε ότι βλέπουμε πλάνα όλη τη διάρκεια αυτή από τον αέρα, από ψηλά. Είχαμε τραβήξει εκεί την περίοδο της αποθέσης και τα ορυχεία. Και τη μέρα της κατολίσθησης. 2 μέρες μετά, 1 μέρα ναι. Μετά είχαμε έρθει. Και σε λιγάκι θα δούμε και το ρεπορτάζ. Επειδή λέτε ότι παίζουν τα πλάνα από αέρος, μάλλον μπορεί να κάνατε και μαθήματα από τους μηχανικούς της ΔΕΗ. Μαθήματα τι είδους? Καθώς τώρα το τελευταίο διάστημα, πέρα από το να διατηρούν τη διαδικασία να είναι μηχανικοί
στο κάθε πόσο πλέον αρχίζουν να πετάνε και ντροπ. Το ζήσαμε τελευταία όσον αφορά. Τα χρειάζονται για κάτι. Αυτό το είχα ακούσει και στη Λαϊκή Συνέλευση που το είχατε πει εκεί δηλαδή. Έτσι. Μπήκαν σε μια διαδικασία. Σηκώνουν ντρόνι οι μηχανικοί τη ΔΕΗ. Μηχανικοί τη ΔΕΗ για να κάνουν καταμέτρηση το τι συμβαίνει στον κάμπο. Σε μια διαδικασία και σε μια κατάσταση η οποία θα μα πάρει άλλα 15-20 χρόνια για να γίνει πλήρη απολυτρίωση και αποζημίωση των χωραφιών. Έχετε εικόνα τι ζητάνε από αυτή τη διαδικασία ή μόνο να υπολογίσουμε, να υποθέσουμε. Για να σταματήσει λόγο. Οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ο κάθε κάτοικος. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα σε μένα προσωπικά, διαθέτω μαζί με τον αδερφό μου γύρω στα 500 πρόβατα, σε ζωικό κεφάλαιο. Εάν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να κάνω κάποια χερώνα ή κάποια αποθήκη κοντά στα χωράφια μου για να εξυπηρετήσω τις δικές μου διαδικασίες, δεν μπορώ γιατί απαγορεύτηκε από κάποιο χαρτί το οποίο έστειλε η επίσημη υπηρεσία. Είναι για αυτή την έκταση των 5.000 στρεμμάτων στον κάμπο, η οποία έχει δεσμευτεί. Η οποία έχει δεσμευτεί χωρίς να βγει η ΦΕΚ. Με ένα χαρτί το οποίο στείλαν οι διευθυντές της ΔΕΗ και το καλό σε αυτό είναι ότι πλέον εκτός από πιλότη γίνανε και δικηγόροι. Αυτά τα πλάνα είναι πάντως από τον Σανάργη. Αυτό είναι από τον Σανάργη, είναι το αρχείο του Αμιντέου. Δεν είναι από ντρόν. Το αρχείο του Αμιντέου είναι αυτό. Δεσμεύσανε μια περιοχή και γίνανε και δικηγόροι οι μηχανικοί καθώς μας απαγόρευσαν να κάνουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στις δικές μας περιουσίες. Και τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, θα προχωρήσετε, γιατί είχα ακούσει τότε ότι θα πάτε και στον εισαγγελέα. Ναι, καθώς αυτή τη στιγμή περιορίζονται όσον αφορά οι εργασίες μας. Αν γίνεται η απολυτρίωση και η αποζημίωση των εκτάσεων αυτών μετά από 15 χρόνια, εμείς που ζούμε εκεί, τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Πού θα δραστηριοποιηθούμε. Να δούμε το βίντεο. Πρωταγωνιστής ο κύριος Πουτουγλίδης Χαράλαμπος. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι περίπου στα 7 λεπτά. Είναι 7 λεπτά. Να δούμε το βίντεο από την Ακρινή και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Και αμέσως μετά να συνεχίσουμε σε αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα που λέγεται μετεγκαταστάσεις. Όπου δεν είναι μονοσήμαντο, από ό,τι βλέπουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχει τις πτυχές. Από τη στιγμή που έμαθαμε σε έναν κόσμο ότι η εργασία μας είναι η ΔΕΗ και όλη η κατάσταση έχει να κάνει με τη ΔΕΗ, έμαθαμε και επένδυσαν όλοι μάλλον πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή χάσαμε και αυτά τα προνοία όσον αφορά τη ΔΕΗ, θα χάσουμε και τα χωράφια μας, χάνουμε και τις ζωές μας εδώ στο χωριό και είμαστε όμοι στην μία κατάσταση ότι θα σηκωθούμε. Ακρινή 2018. Ένα από τα πληγωμένα χωριά της Κοζάνης που έχει συμπαρασύρει εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Χτισμένη σε υψόμετρο 853 μέτρων και τραυματισμένη από την βορειοδυτική της πλευρά, από το ρηχείο της ΔΕΗ, η Ακρινή περιμένει χρόνια τώρα να μετεγκατασταθεί, να σηκωθεί, όπως λένε οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να μην προχωρά τίποτα και οι ντόπιοι να δηλώνουν εγκλωβισμένοι. Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε ένα καλό στην περιοχή μας, όπως ονομάζεται η ΔΕΗ, για μας πλέον έχει καταντήσει πληγή. Έχει χαθεί πλέον το επίπεδο ζωής στο οποίο ζούμε ως κάτοικοι στο χωριό μας. Είμαι 30 χρονών. Είμαι μόνιμος κάτοικος Ακρινής. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έρχονται σταδιακά και φεύγουν όσον αφορά το χωριό. Ζω στο χωριό, εργάζομαι στο χωριό, οι εργασίες μου, όλες οι δουλειές μου είναι εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος, όπως το είπα προηγουμένως, η Δημότης, είτε από την Κοζάνη ή από τα αντίθετα χωριά, δεν έχει τίποτα παραπάνω από μένα ως Δημότης Κοζάνης σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζω εγώ ως κάτοικος Ακρινής. Και δεν χρωστάω μάλλον σε κανέναν τίποτα να αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση και αυτές τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζω σήμερα στην Ακρινή. Τι λέτε σε όλους αυτούς που λένε ότι οι κάτοικοι εδώ των χωριών που γειτνιάζουν με το ρηχείο της ΔΕΗ έχουν άλλα πλέον εκτήματα από τη ΔΕΗ, όπως για παράδειγμα προσλήψεις, αποζημιώσεις κλπ. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω και να πω, επειδή πλέον έχει καταντήσει αστείο και έχει καταντήσει ανέκδοτο, μπορώ στον οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει σήμερα με αυτή την κατάσταση στο δικό μου χωριό, να έρθει να το δώσω το σπίτι μου, να το δώσω τη δουλειά μου και να πάρω αυτά τα οποία έχει από την απέναντι πλευρά ή οπουδήποτε αλλού είναι. Αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε σε ένα χωριό πληττόμενο, με 400 μέτρα μακριά το ρηχείο και στα 500 μέτρα το Άγιο Αγίου Δημητρίου, είμαστε β' ζώνη όσον αφορά τις προσλήψεις στα 8 μήνα. Όπως όλοι γνωρίζουν και όπως όλοι το καταλαβαίνουν, οι προσλήψεις στα 8 μήνα ήδη έχουν πέσει. Έχει να γίνει διαγωνισμός όσον αφορά τις μόνιμες θέσεις από το 2008. Οπότε ποια είναι η πλεονεκτικότητά μας όσον αφορά τους
τους γύρους κατοίκους των υπόλοιπων χωριών. Ότι θα περάσουν από την Ακρινή 10 άτομα. Τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 30 οικογένειες έχουν φύγει από το χωριό για το εξωτερικό λόγω της συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας. Οι κάτοικοι τονίζουν πως έργα δεν γίνονται. Οι υποδομές συντηρούνται στα βασικά, οι αγροτικές και ακτινοτροφικές δουλειές χάνονται, ειδικά μετά τη δέσμευση των 5.000 στρεμάτων του κάμπου της Ακρινής από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Επειδή είχα την τύχη, ο πατέρας μου, όπως είπα και στη συζήτησή μας, να είναι το 2004, ήταν 8 χρόνια πρόεδρος στο χωριό. Και το έτσι πολύ πιο έντονα όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από το 2002. Ακόμα όταν ήμασταν περιφέρειες, επιλεούδη. Σήμερα έχουμε 2018. Έχουν περάσει 16 χρόνια. Η ίδια διαδικασία και η ίδια καραμέλα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ναι, θα γίνει η μετεγκατάσταση. Απλά χωρίς να κουράσουμε και χωρίς να γίνεται τίποτα. Θεωρώ για μένα ότι είναι πολιτική βούληση, ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρθει η απόφαση και να τελειώνει αυτό το θέμα. Θα σηκωθείτε το 2015, 2020, 2025, 2030, 2050. Ήδη θα σηκωθείτε. Για να μπορούμε και εμείς να ζήσουμε την καθημερινότητά μας. Πλέον έχει γίνει πραγματικά κόλαση όλο αυτό το οποίο ζούμε σαν χωριό. Σε λίγο θα γίνουμε σαν την Ποντοκόμη που το έζησα κιόλας, επειδή έχω κατοίκους στους οποίους συνομιλώ. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι δεν βάφαν τα σπίτια τους γιατί θα γίνει η μετεγκατάσταση. Δεν θέλω να φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι θα φτάσουμε σε μια διαδικασία ότι θα είμαστε στο χωριό, σε ένα κατοικήσιμο χωριό, να μπούμε στη διαδικασία ότι δεν θα βάψω το σπίτι μου γιατί θα γίνει η μετεγκατάσταση. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 15 χρόνια, έχουν σταματήσει όλα τα έργα υποδομής. Τα τελευταία 3,5 χρόνια στο τοπικό συμβούλιο, το μόνο έργο το οποίο έχουμε κάνει είναι η επέκταση νεκροταφείου, κημητηρίων. Στην Ακρινή αυτή τη στιγμή ζουν 1,000 κάτοικοι. Αποχετευτικό δίκτυο δεν υπάρχει. Το δίκτυο ίδρυυσης είναι από αμυαντοσωλήνες και δεν έχει αντικατασταθεί. Τόσα χρόνια οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν και βασικά έργα υποδομής. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται με τη δικαιολογία ότι το χωριό θα μετεγκατασταθεί. 15 χρόνια τώρα η ίδια δικαιολογία. Οι κάτοικοι ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την μετεγκατάσταση για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις ζωές τους. Μέχρι τότε ζητούν από την περιφέρεια και τον Δήμο να μην τους βάζει σε δεύτερη μοίρα και να φροντίζουν για την ποιότητα ζωής τους. Όπως για παράδειγμα να περιφράξουν όπως πρέπει τη δεξαμενή που υδροδοτεί το χωριό, να φτιάξουν μια παιδική χαρά για τα παιδιά ή να τοποθετήσουν μπάρες ασφαλείας κατά μήκος του δρόμου στο κανάλι που οδηγεί στο χωριό τους. Ο δρόμος αυτός πόσο κίνηση έχει? Αυτή τη στιγμή από εδώ πηγαίνει, έρχεται. Οι τρεις βάρδιες της ΔΕΗ, τα οποία άτομα δουλεύουν στο ρηχείο. Συν τα παιδιά 8 μήνα εργολάβους, φορτηγατζίδες, συν τα δύο χωριά τα οποία πηγαίνουν για τις καθημερινές τους ασχολίες στην Κοζάνη, Ακρινή και Άγιος Δημήτριος. Συν τα λεωφορεία τα παιδιά τα μαθητικά και τα επιβατικά. Με έναν δρόμο τον οποίο πλέον δεν τηρεί καθόλου τις προδιαγραφές για να πηγαίνουν έρχεται ο κόσμος. Αυτό που ζητάτε είναι να μπουν μπαριέρες εδώ δίπλα στο ρέμα, έτσι. Το βασικό. Γιατί σε ένα μικρό ατύχημα, αν κάποιος πέσει μέσα στο κανάλι, πνίγει. Θέλετε να μείνετε στο χωριό? Όχι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι κρίνεται μάλλον απαραίτητο και επιβάλλεται να φύγουμε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν το κάνω από μόνος μου δραματικό ή ότι τα λόγια θα το κάνουν πολύ πιο συγκινητικό ή πιο τραγικό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζωή στην Ακρινή, δεν υπάρχει τίποτα. Λένε ότι δίνεις, παίρνεις. Στα Welcome Stores Ιωαννίδης δώσαμε λίγα και πήραμε πολλά. Πήραμε απίστευτη εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση στο σπίτι. Πήρα εγγύηση, ποιότητα και ειλικρίνεια. Και όλα αυτά από μια ελληνική εταιρεία. Με μια βόλτα στα Welcome Stores Ιωαννίδης πήρα εξειδικευμένη ενημέρωση και τις καλύτερες τιμές
ever. Τελικά, όλοι παίρνουμε πολλά από τα Welcome Stores. Μια ελληνική εταιρεία που καταφέρνει να δίνει τα πάντα με χαμόγελο. Έψαξα, επέλεξα, κέρδισα. Welcome Stores Ιωαννίδης. Άστο πάνω μας. Τα μεγαλύτερα καταστήματα σε Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λάπας Τζετόρι, Κοζάνη, Κίνα, Βατερό, Εάνιο. Έπιπλα Ευκολίδης, μοναδικά και προσιτά για όλους. Εδώ το Ντάμπο, παιχνίδι και διασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. Λένε ότι δίνεις παίρνεις. Στα Welcome Stores Ιωαννίδης δώσαμε λίγα και πήραμε πολλά. Πήραμε απίστευτη εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση στο σπίτι. Πήρα εγγύηση, ποιότητα και ειλικρίνεια. Και όλα αυτά από μια ελληνική εταιρεία. Με μια βόλτα στα Welcome Stores Ιωαννίδης πήρα εξειδικευμένη ενημέρωση και τις καλύτερες τιμές ever. Τελικά, όλοι παίρνουμε πολλά από τα Welcome Stores. Μια ελληνική εταιρεία που καταφέρνει να δίνει τα πάντα με χαμόγελο. Έψαξα, επέλεξα, κέρδισα. Welcome Stores Ιωαννίδης. Άστο πάνω μας. Τα μεγαλύτερα καταστήματα σε Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λάπας Τζετόρι. Κοζάνη, Κίνα, Βατερό, Εάνιο. Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Εδώ το Ντάμπο. Παιχνίδι και διασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. Κοζάνη TV Online, δεύτερο μέρος, με το ίδιο θέμα φυσικά, με εγκαταστάσεις των τριών οικισμών, της Ποντοκόμης, των Αναργύρων και της Ακρινής, με όλες τις διαφοροποιήσεις που έχουν και οι τρεις, που από ό,τι ακούσατε, όσοι ακούσατε στο πρώτο μέρος, είναι πολύ μεγάλες και όσοι θα ακούσετε τώρα θα καταλάβετε ότι πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Και αν είχαμε και έναν εκπρόσωπο από την Μαυροπηγή, θα ήταν και μια τέταρτη άλλη ξεχωριστή περίπτωση. Σωστά, έτσι. Περίπτωση ξεχωριστή. Εκεί είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, γιατί εκεί πέρα έχουμε την. Δόθηκαν αποζημιώσεις, τη ζητάει πίσω η. Ζητάει ιδέα ένα ποσοστό 30%. Μέρος του χρημάτων. Παρεμπιπτόντως, κύριε Τσισμαλίδη, και στη Μαυροπηγή, θυμάμαι, μετά από ρήγμα επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες. Ναι, έτσι ακριβώς. Και άρχισαν και απομακρύνθηκαν και οι κάτοικοι. Αυτό που αποδείχθηκε βέβαια στη Μαυροπηγή είναι ότι πραγματικά το υπέδαφος ήταν πλούσιο σε. Όχι, πλούσιο. Όχι. Δεν το έλεγα. Τα πολύ κοντινά σημεία του χωριού πάνω. Ζωνάρια έχει. Ένα ολόκληρο ορυχείο. Δεν είχε κάτι. Δηλαδή, άμα ήταν μόνο το κάρβουνο που είχε από κάτω, ίσως να μην χρειαζόταν να το σηκώσει. Δεν χρειαζόταν. Ναι. Η Ποντοκόμη έχει περισσότερο. Αλλά το ρήγμα ήταν που του φόβησε, γιατί είχαν και ένα ατύχημα. Το χαϊδίδι του Βασίλη είχε σπάσει το πόδι του, είχε πέσει τείχος επάνω του. Και εκεί τότε επισπεύσαν διαδικασίες, γιατί ξέραν ότι υπάρχει δυσκολία. Ό,τι και αν συμβεί, θα βρίσκαν τον πελάτη. Και δεν ξέρω και τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει θετικά ή αρνητικά σε αυτό το ζήτημα τη επιστροφή που ζητάνε. Θα ενημερωθούμε τις επόμενες μέρες. Είναι ευκαιρία, νομίζω, τώρα που το. Έτσι, και να το δούμε και αυτό το θέμα. Στην διαδικασία, κύριε Τσαρτσιανίδη, να αναφέρουμε πως όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το έτυχε στην διαδικασία της Μαυροπηγής. Κακώς για μένα δεν έγινε και κάποια παρέμβαση, διότι να σταματήσει λίγο και αυτός ο μύθος όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τις απολυτριώσεις των οικισμών ή των οικοπαίδων ή των χωραφιών. Να μην μπούμε σε μια διαδικασία, να πούμε στο τέλος και ευχαριστώ τη ΔΕΗ. Αυτά τα οποία δίνει ως αντάλλαγμα στους οικισμούς, θα αναφερθώ γιατί έζησα κάποιες απολυτριώσεις. Είχα το δικό μας το στάβλο τον προηγούμενο τον πήρε η ΔΕΗ και 30 στρέμματα χωράφια σε μια διαδικασία και σε μια περίοδο 10 ετών για να γίνει αποζημίωση και με ένα ποσό για μένα τελείως ευτελές. Δεν μας κάνει χάρη. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε κάποια πράγματα. Το ότι έρχεται εκεί πέρα με αναγκάζει, καταστρέφει τη δουλειά μου, καταστρέφει τον τρόπο ζωής μου και με αποζημιώνει με τον τρόπο τον οποίο με αποζημιώνει, δεν θα πω και ευχαριστώ τη ΔΕΗ μετά από μια δεκαετία. Και να αναφέρω ότι στα χωράφια της Ακρινής η τιμή ήταν γύρω στις 3.000 ευρώ τα οποία έβγαλε το δικαστήριο.
Ωραία. Στα 10 στρέμματα είναι 30.000 ευρώ. Σε ένα χωράφι το οποίο το είχε ο παππούς μου, το πήρε ο πατέρας μου, το καλλιεργούσα εγώ και εγώ θα το δίνα στα παιδιά μου. Και πάει λέγοντας. Αυτό το χωράφι το έχασα. Δεν μας κάνει όμως χάρη με αυτά τα χρήματα. Να πάρετε κάποιο άλλο χωράφι. Οπουδήποτε αλλού και να πάω, αυτά τα χρήματα θα τα δώσω στο διπλάσιο για να πάω να στηθώ εκεί που έπρεπε να στηθώ. Και αυτή τη διαδικασία και την ταλαιπωρία ότι θα χάσω την επιχείρησή μου ή το χωράφι μου να ξαναμπω σε μια άλλη διαδικασία να τα ξαναεπανακτήσω, αυτό το πράγμα ποιος θα μου το πληρώσει εμένα. Αυτό δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Τα χωράφια είχαν δέντρα μέσα ή ήταν. Δέντρα. Με δέντρα ήταν. Με δέντρα. Στην Ποντοκόμη τι μέσα αποζημίωσεων έχουμε εκεί στα χωράφια. Εμάς τα προηγούμενα χωράφια, τα 1.300 στρέμματα που είχαν αποζημίωση που είναι από κάτω δίπλα στο ΑΕΣ Καρδιάς, ήταν 1.800 ευρώ. Είναι πολύ γελίο το νούμερο. Βέβαια, είναι τα μισά από είναι πολύ αδικημένοι οι ποντοκομίτες για τα χρήματα που έχουν πάρει. Αλλά σε ένα κράτος που δικάζουν δύο δικαστές σε διαφορετικά δικαστήρια τον ίδιο νόμο και βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω. Αποτελέσματα σε τι, στο ποσό, στις τιμές. Ζωντανό παράδειγμα. Τα παλιά τα δικά τους ήταν οι τιμές ήταν εξωφρενικές. Mm-hmm. Στους ανάργυρους. Στους ανάργυρους. Στους ανάργυρους. Στα πρώτα τα παλιά. Πάλι, ναι, πρώτα ναι, τότε ήταν, μιλάμε, τι εξωφρενικές. Μιλάμε τιμές Βρυξελών που λένε. Ναι, σας μιλάω τρομερά πράγματα. Και μετά σταδιακά τα κάνανε. Θα ρίξει και εμείς δεν θα πουλήσουμε. Τελείως αντίθετα. Θα ρίξει, δεν θα μας πάρουν χωράφι, μας το παίρνουν με το ζόρι. Και λες ότι εντάξει, άμα είναι για κοινή ωφέλεια, είναι πρόκειται για το κράτος. Συμβιβάζεσαι θέλοντας και εμείς. Από εκεί και μετά. Έχει κάποιο τίμημα. Εγώ με τα χρήματα που θα μας δώσουν, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσω να τα αντικαταστήσω. Με καμιά Παναγία. Ούτε και θα μπορέσω κάποιοι άνθρωποι που είχαν, για παράδειγμα, είχαν συμπληρώσει χωράφια με πλάκες μεγάλες. Θα μπορέσει ο άλλος να κάνει 100 πίτα και 200 στρέμματα πλάκες για να κάνει μια καλλιέργεια δυναμικιά. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Mm-hmm. Εκείνα που θα πάει να πάρει θα είναι 5, 6, 3, 2 και αν θέλει να πάρει και βρει και μεγάλες πλάκες, θα πρέπει τα δίπλα να τα ακριβοπληρώσει για να μπορέσει να τις συνεχίσει και να τις μεγαλώσει. Πράγματα που δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Στην Ποντοκόμη, αυτά που έλεγε ο συνάδελφος πριν από λίγα χρόνια, αντιμετώπισαμε το φαινόμενο. Είχαμε αγρότες οι οποίοι ήθελαν να μπουν στο σχέδιο βελτίωσης. Και δεν μπορούσαν να μπουν γιατί ήταν δεσμευμένα τα χωράφια. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τρόπος προσέγγισης. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν χάσει χρήματα. Αυτά τώρα από πού να ζητήσει, είναι διαφυγόντα κέρδη για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Ένα νέο να σας πω τώρα. Αυτά, στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε νέα παιδιά στο χωριό, 50-60, ίσως και 100 άτομα στο σύνολό τους, δηλαδή μια ηλικία που είναι ενεργή, που μπορούν να εργαστούν, ξέρω εγώ, είναι σε ηλικία εργασίας που έχουν τελειώσει στρατιωτικό και οτιδήποτε υποχρεώσεις, μέχρι τα 40-45 πρέπει να είναι κοντά στα 80-100 άτομα. Αυτά τα άτομα με τον ΑΒ τρόπο είχαν 50 στρέμματα, ένας, 30 άλλος, 40 άλλος και με εκείνα, πώς λένε, αν δεν έβρεχε, τουλάχιστον έσταζε. Ναι. Παίρνανε δύο δραχμές, δηλαδή είτε με επιδοτήσεις, είτε τα καλλιεργούσαν. Επιβίωναν με αυτά. Τώρα τον αλλάζεις προσανατολισμό. Το λες ότι ξέρεις πρέπει να γίνεις βιομηχανικός εργάτης. Εγώ, η επόμενη απέτησή μου απέναντι στη ΔΕΗ, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα είναι αυτά τα παιδιά που είναι νέοι του χωριού με κάποιο τρόπο να τους απορροφήσει η ΔΕΗ. Να τους πάρει μέσα σε μόνιμη βάση. Είναι κάτι που αφορά όλους τους νεολαίους του χωριού και ξέρω ότι αν θα φύγουν από την παρούσα κατάσταση της Ποντοκόμης, δεν θα έχουν με την ασχοληθώ. Mm-hmm. Και εγώ θα ήθελα, αν γινόταν, να βρουν τον δρόμο τους, τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Και δεν είναι άλλος από τη ΔΕΗ. Στο κάτω-κάτω, 50 χρόνια είναι απέναντί μας και την κοιτάμε. Mm-hmm. Κάπου να γευτούμε και τα καλά της. Όχι μόνο τις αδυναμίες της και τις ασκήμες. Κύριε Τσιμαϊλίδη, ακούτε πράγματα που θα σας έρθουν σε λίγο καιρό. Για αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ποντοκόμης, γιατί όπως γνωρίζετε, πριν 2 χρόνια. Τους αναργύρους τους βγάλανε από την Αλφα ζώνη. Το γνωρίζετε. Και δεν ξέρουμε και ποιος ήταν ο λόγος. Και θα μας πείτε και εσείς στην Ακρινή τι γίνεται. Γι' αυτό γέλασα πριν όταν είπε ο πρόεδρος. Σε τι ζώνη είστε, κύριε Τολίδη? Εμείς είμαστε σε ζώνη ανέκδοτη. Μαύρη ζώνη Τριαντάν. Αυτή τη στιγμή απέχουμε από το ρηχείο 400 μέτρα και στις προσλήψεις όσον αφορά σε 8 μηνά οι μόνιμες θέσεις είμαστε Β' ζώνη. Β' ζώνη. Θα μας το αναλύσετε σε λίγο. Κύριε Τσιμαϊλίδη, τώρα αυτό που ακούτε για τις αποζημιώσεις, τα χωράφια, τις τιμές, δεν είναι κάτι που σας ανησυχεί? Γιατί αυτό που θέλω να πω. Σε πρώτη φάση βεβαίως εσείς έχετε τη μεγάλη επιθυμία να τελειώσει, να καταμετρηθούν, να μετεγκατασταθείτε, να σας δώσουν τα οικόπεδα ή να γίνει όλη η διαδικασία που έχει στην Ποντοκόμη. Αλλά εδώ ακούμε για 1.800 ευρώ. Ευρώ το στρέμμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα πάνω σε αυτό στη συζήτηση που έχουμε είναι ότι έχουμε κάποια χωράφια μετά την κατολίση που απαγορεύσανε στους αγρότες να πάνε από 11 Ιουνίου να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους λόγω επικινδυνότητας.
Και αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Όχι, δεν έγινε αποζημίωση. Τι καλλιέργειες ήταν εκεί. Διάφορες. Άλλος είχε δέντρα, άλλος είχε σιτάρια, άλλος είχε καλαμπόκια. Διάφορες. Και είπαν ότι, με ενημέρωσαν εμένα από το αρχείο, ότι πρόεδρε, πες στους αγρότες να μην πάνε στα χωράφια τους, να μην έχουμε κάποιο τραγικό συμβάν. Εγώ τους ενημέρωσα. Και έρχονται τώρα μετά από 7 μήνες και αυτά τα λένε κάτι. Έτσι, εγώ πρέπει να τα πω. Και μου λένε στο καφενείο ή όπου με βρω στο χωριό, πρόεδρε, μας στείλαν κάποια χαρτιά που ας πούμε για 5 στρέμματα ο άλλος πήρε 90 ευρώ αποζημίωση παραγωγής. Και είναι 2.000 δέντρα έχει μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω αυτό τώρα σωστό. Δεν ξέρω πώς τη βγάλανε αυτή την αποζημίωση και ποιοι τη βγάλανε. Καταρχήν, τι κριτήρια βγήκε. Καταρχήν έρχονται στα χωράφια του χωριού και δεν ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες. Πάνε αυθαίρετα και παίρνουν στα χωράφια. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έρθω σήμερα στο σπίτι σας το βράδυ χωρίς να πάρω άδεια από εσάς. Κάπου εκεί τα χωράφια σας και τα χωράφια. Κάπου εκεί. Τώρα τελείωσα. Ένα ερώτημα είναι και αυτό. Γιατί οι κάτοικοι λένε πώς έρχονται στο δικό μου το χωράφι και βγάζουν και την αποζημίωση που σας είπα αυτήν. Ναι. Και έτσι και εγώ πρέπει να τα μεταφέρω. Θα πάμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Κακώς ή δυστυχώς, μάλλον για την περιοχή μας και για τα χωριά μας, ζούμε σε κατεχόμενη ζώνη. Από ό,τι φαίνεται, χωρίς πόλεμο, ενταχθήκαμε στη ζώνη της ΔΕΗ, η οποία απαγορεύει, διατάσσει και κάνει οτιδήποτε αυτή θέλει. Γιατί οι μηχανικοί της, μάλλον από το πολύ το ερκοντήσουν και από το πολύ το καλοριφέρ, τα έχουν χάσει. Όσον αφορά και τα χωράφια προηγουμένως, το οποίο συζητήθηκε. Για μένα, επειδή υπάρχει οικογενειακά χωράφια και οικογενειακές εκτάσεις, αυτή τη στιγμή σαν οικογένεια έχουμε πάνω από 120 στρέμματα. Δεν είναι απειλή, αλλά για μένα, επειδή το τελευταίο διάστημα ζούμε μια έντονη κατάσταση όσον αφορά τη ΔΕΗ, γιατί πλέον άρχισαν και κάποιες καταγγελίες, άρχισαν να επικαλούνται και τους νόμους, μια και η ΔΕΗ στην περιοχή είναι νομότυπη σε όλα. Και καθώς έχω και την ευκαιρία να το πω και δημόσια, καλό θα ήταν η επιτροπή η οποία μετράει τα χωράφια, από τώρα ενημερώνω ότι μην τολμήσει κανένας να απαντήσει σε εκτάσεις οι οποίες αφορούν προσωπικά δικά μου. Θα έχουμε άσχημα γεγονότα. Από τη στιγμή που μπήκαν σε μια διαδικασία να βρεθούν σε τόσο έντονη κόντρα με ένα ολόκληρο χωριό, και εμείς και εγώ προσωπικά, μια φορά γιατί θα μιλήσω για το κομμάτι του δικό μου, θα κάνω ό,τι είναι και κρίνεται απαραίτητο όσον αφορά αυτή η κατάσταση να σταματήσει. Εγώ δεν είμαι πολίτης δύο ταχυτήτων και δεν είμαι πολίτης ο οποίος ζω σε άλλη χώρα. Οφείλει η ΔΕΗ να σέβεται και να τηρεί αυτά τα οποία πρέπει να τηρεί. Και εγώ, σαν πολίτης, οφείλω να σέβομαι και να τηρώ αυτά τα οποία πρέπει να τηρώ. Ας το καταλάβουν καλά, είτε λέγονται εκπρόσωποι της ΔΕΗ, είτε λέγεται δήμαρχος, είτε λέγεται περιφερειάρχης. Εκεί όπου θεωρώ ότι θίγομαι, θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπιστώ και θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Είχατε κάποια επαφή με όλους αυτούς για το συγκεκριμένο θέμα, με δήμαρχο, με περιφερειάρχη, ή κάνατε κάποιες διερευνητικές επαφές στη δικαιοσύνη να δείτε πώς μπορείτε να προστατευτείτε? Γιατί αυτό που λέτε, καταλαβαίνω ότι απειλείστε, νιώθετε πως απειλείστε. Αυτό ναι, λέτε τώρα. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και μέσω δικαιοσύνης, ο καθένας μας με τον δικηγόρο του, και έχουν γίνει και παρεμβάσεις και με τον δήμαρχο, είναι ενημέρωση για το θέμα, και με τον περιφερειάρχη τελευταία, την οποία είχαμε μια συζήτηση. Καθώς σας είπα, έχουν προβεί η ΔΕΗ σε κάποιες καταγγελίες όσον αφορά κάποιους κατοίκους του χωριού. Τι είδους καταγγελίες είναι αυτές, για να το ξεκαθαρίσουμε? Να αναφέρω και σε μένα προσωπικά. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα προηγουμένως, διαθέτω μια κτηνοτροφική μονάδα. Μπήκα στη διαδικασία, επειδή η προηγούμενη μετεγκαταστάθηκε, άρον-άρον να φύγω από το μέρος στο οποίο ήμουν, αναγκαστικά να πάω σε καινούργια διαδικασία να κάνω στάβλο, να στεγάσω τις ζωοτροφές μου. Και ήρθε η πολεοδομία να μπει σε μια διαδικασία ότι το κτίριο το οποίο έχω κάνει είναι παράνομο. Καθώς έχουν σταματήσει οι άδειες απάνω στην πολεοδομία όσον αφορά τη διαδικασία. Την περιοχή που είσαστε η τώρα. Η περιοχή η οποία θα πολυτριωθεί χωρίς να πάρει ΦΕΚ. Να σας πω τώρα, επειδή θα δούμε σε λιγάκι ένα ρεπορτάζ από την Ποντοκόμη, από τη Λαϊκή Συνέλευση, όπως και ένα ρεπορτάζ από την περιοχή όπου γίνεται νέου οικισμού εκεί στην περιοχή ΖΕΠ, αν τον Απρίλιο έχει κάποια θετικά αποτελέσματα σαν αυτά της Ποντοκόμης, θεωρείτε θα είναι ευχαριστημένοι οι κάτοικοι του χωριού σας? Ναι, θεωρώ θα είναι μια ευχάριστη κατάσταση και ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Σας το είπα και στην συνάντηση που είχαμε στο χωριό, ότι για μένα πλέον είναι πρωτεύον και το θεωρώ απαραίτητο να φύγουμε από το χωριό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζωή στο χωριό. Είμαι νέος, ζω εκεί, το βλέπω καθημερινά, εκεί είναι οι δραστηριότητες μου, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Αύριο το πρωί, αν δημιουργήσω οικογένεια, δεν έχει το παιδί μου να πάει σε μια παιδική χαρά. Για ποιο λόγο να κάνω στην Ακρινή? Η αλήθεια είναι πως εγώ από τον κύριο Πουτοκλίδη το έμαθα, δεν είχα εικόνα ότι στην Ακρινή είναι χίλιοι κάτοικοι.
Εγώ δεν το ήξερα. Ήταν ένα υψηλό. Είναι μεγάλο χωριό. Είναι μεγάλο χωριό. Και θέλω λίγο, επειδή σας διακόψαμε λίγο πριν, να μας πείτε λίγο τι ακριβώς γίνεται με τις προσλήψεις και είστε β' ζώνη και πόσοι δικαιούστε, πόσοι κάτοικοι δικαιούνται να μπουν στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το νόμο τον οποίο τρέχει, για να αλλάξουν τα ποσοστά και για να αλλάξει η ζώνη στο οποίο διαθέτει κάθε χωριό, πρέπει να γίνει ή μετεγκατάσταση ή να πάρθουν εκτάσεις. Δεν συμπεριλαμβάνει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι σε μια διαδικασία 500 μέτρων από το ρυχείο και 500 μέτρα από το εργοστάσιο του Άγιου Δημητρίου. Αυτή τη στιγμή, με τη δεύτερη απολυτρήριση στην οποία γίνεται, αφαιρούνται εκτάσεις από το δημοτικό μας διαμέρισμα και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3,5% στα 8 μήνα και στις προσλήψεις. Μιλάμε για έναν αριθμό σε 4 με 5 άτομα. Μάλιστα. Αυτό το λέω γιατί ο κόσμος έχει ίσως μια λανθασμένη εντύπωση από χωριά που γειτνιάζουν με την εξορεκτική δραστηριότητα, νομίζοντας ότι όλοι διαμαρτύρονται, όλοι κάτοικοι δουλεύουν στη ΔΕΗ. Μόλις 3 χρόνια πριν μπήκαμε αλφα ζώνη εμείς στα ορυχεία. Δεν ήμασταν. Που το ορυχείο είναι απέναντι. Μπορεί να λέγει ο κόσμος 1,200. Τι κάνατε και μπήκατε αλφα ζώνη, να δώσουμε εδώ συμβουλές. Δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Αυτό πάει αναλογικά, ανάλογα με τα χωράφια που σου παίρνουν, ανεβαίνει και το ποσοστό σου. Και έγινε αυτό που είχε γίνει στους υπολείπους. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Αυτό που είπαμε τώρα στους υπολείπους κατοίκους. Το είπαμε και στο ρεπορτάζ. Μπορώ να διαθέσω το σπίτι μου και τη δουλειά μου σε οποιονδήποτε θελήσει να έρθει να κάτσει στην ακρή με την κατάσταση στην οποία ζούμε. Έτσι ακριβώς. Όποιος θέλει, μπορώ να το διαθέσω. Από εδώ μέρα. Γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία ο Δήμος μας να είναι δύο ταχυτήτων. Μάλιστα. Να δούμε τα ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο έτσι να δούμε και κάτι θετικό. Νομίζω ότι εκεί πέρα συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι με όλους. Και αμέσως μετά να δούμε και το ρεπορτάζ. Από τον νέο οικισμό, πώς πάνε οι εργασίες στον νέο οικισμό. Μας ματιάσετε μόνο. Δεν θα σας ματιάσουμε, δεν ματιάζουμε. Έχουμε κι εμείς τα προβλήματά μας και είναι πολλά, δόξα τον Θεό. Θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Πώς να τα λύσουμε. Θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Να δούμε τα δύο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε πάλι. Άμεση και δίκαιη διανομή οικοπαίδων υποσχέθηκε στους κατοίκους της Ποντοκόμης ο πρόεδρος της Επιτροπής Διανομής Παναγιώτης Γαρούφος κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης το βράδυ της Παρασκευής με μοναδικό θέμα την ενημέρωση για την πορεία της μετεγκατάστασης. Ο κ. Γαρούφος έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των αιτήσεων, αναφέροντας πως τα οικόπεδα που θα διατεθούν θα είναι 903 και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 996 αιτήσεις, με δικαίωμα αίτησης 1.190 ατόμων. Συνεπώς, όπως είπε, κάποιοι δεν θα έχουν οικόπεδα στον νέο οικισμό. Θα ήθελα έτσι εδώ ενώπιόν σας να σας υποσχεθώ, σαν πρόεδρος της Επιτροπής, ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Φυσικά, όλα αυτά μέσα στην νομιμότητα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που υπάρχει σήμερα στην Ποντοκόμη, ακόμα και αυτό που, όπως είπαμε πριν, έχει φύγει και έχει πάει και αγοράσει σπίτι και έχει κάνει τις επενδύσεις του, δικαίωμά του. Και αυτό το θέλουμε. Και τον οποιοδήποτε εδώ μέσα δεν υπάρχει άνθρωπο αντί από την Ποντοκόμη. Όλοι μαζί εσείς πρέπει να πάμε στον οικισμό για να κάνουμε κάτι δυνατό. Μη σκέφτεστε να πάτε να αγοράσετε ή να κατασκευάσετε. Να δοθούν, να κατασκευάσετε, να φτιάξετε ένα εκτυπωσιακό οικισμό, να το φτιάξετε με το κόστος που εσείς θέλετε, με τον τρόπο που θέλετε και όχι με τις τιμές εντός εισαγωγικών ευκαιρίας που εμφανίζεται γιατί υπάρχει διαθεσιμότητα. Και υπάρχει κάτι άλλο που χτυπάει άσχημα. Χτυπάει άσχημα και για τους ίδιους τους κατοίκους που αγοράζουν τους υπολείπους, λέγοντας ότι κοιτάξτε, μόλις πήραν τα χρήματα πήγαν αλλού, ενώ αυτή τη στιγμή πάει να γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Στη Λαϊκή Συνέλευση, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για τη μέχρι τώρα πορεία των έργων, τα στάδια κατασκευής του νέου οικισμού και ένα κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του, αφού η εκκρεμότητα δικαστικών αποφάσεων και η γραφειοκρατία δεν επιτρέπει τη διανομή οικοπαίδων, όπως και η εκκρεμότητα του τι θα γίνει με την απομάκρυνση της γραμμής υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Συμφωνήσαμε, ελπίζω, με τη ΔΕΗ και περιμένουμε αυτό να γίνει εγγράφος. Στη τελευταία συνάντηση που έγινε, ήμασταν παρόντες εδώ αρκετοί. Οπότε, ό,τι σας λέω, επιβεβαιώνεται νομίζω και την παρουσία των περισσότερων. Η δέσμευση του Προέδρου ότι η λύση που προτάθηκε για υπογειοποίηση του δικτύου και μάλιστα τελευταία περιφερειακή συζητάμε για να γίνει μαζί με τις εξκαφές, θα γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΗ. Αναμένουμε την έγγραφη αποδοχή αυτής της πρότασης, ώστε σχετικά σύντομα να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη μελέτη της σκάφης, όπως γνωρίζετε, έχει ολοκληρωθεί. Και η φάση της υλοποίησης της σκάφης, δηλαδή της χάραξης των οικοδομικών τετραγώνων, είναι σε εξέλιξη. Η εργολαβία πάει πολύ καλά. Είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, μέσα στο 2019 θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια στον νέο οικισμό, που σημαίνει πως μέσα στο 2018 θα γίνει και η διανομή των οικοπαίδων μετά την ολοκλήρωση καταβολής των αποζημιώσεων. Ότι αν μέχρι το τέλος της θητείας μας του 19 δεν χτιστεί και ένα σπίτι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε πολλά χρόνια μαζί και ευελπιστώ ότι στις αρχές του 19, να μην πω και νωρίτερα, θα αρχίζουμε να χτίζουμε τα πρώτα σπίτια, γιατί και τα υψόμετρα θα δοθούν και η σκάφη θα ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες διαδικασίες που είπαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κατανόηση, την υπομονή σας και να ξέρετε ότι είμαστε από την ίδια πλευρά. Και μέχρι σήμερα έχουμε δείξει ότι έχουμε πετύχει τα κατόρθωτα. Ότι ο κύριος Περιφερειάρχης μετεπιτάσσεως έχει δηλώσει κάποια πράγματα για την Ποντοκόμη. Σας θυμίζω επίσης ότι αν το είπε σε εσάς ότι η μετεγκατάσταση θα γίνει και να είστε βέβαιοι γι' αυτό, καταλαβαίνετε ότι σε εμάς που είμαστε άμεσοι συνεργάτες του, το λέει με πολύ πιο επιβλητικό τρόπο. Να ξέρετε ότι αυτόν τον δρόμο θα τον διανύσουμε μαζί χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Στη συνέλευση παραβρέθηκε και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δημητριάδης, ο οποίος ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους στην κατασκευή των σπιτιών τους με νέες τεχνολογίες. Αυτό που έχει σημασία στο νέο οικισμό δεν είναι να κουβαλήσουμε το παρελθόν, το οποίο θα έρθει ούτως ή άλλως μαζί μας, το παρελθόν μας. Σημασία έχει να δούμε το μέλλον. Εκεί που πάμε, πάμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Άρα, λέω εγώ, ο οικισμός, τα χαρακτηριστικά του οικισμού και των σπιτιών μας θα πρέπει να είναι με ορίζοντα το μέλλον και όχι με ορίζοντα το παρελθόν. Όχι με ορίζοντα την παράδοση, με ορίζοντα τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, το μέλλον. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται τα έργα της πρώτης φάσης κατασκευής της νέας Ποντοκόμης, με τον εργολάβο να έχει φτάσει περίπου στο 80% της σκάφης και της διάνοιξης του οδικού δικτύου. Οι εργασίες προχώρησαν γρήγορα και χωρίς προβλήματα, αφού οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη γρήγορη εκτέλεση του έργου. Η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τη δημιουργία, την κατασκευή της σκάφης, όπου κύρια είναι η δημιουργία και κατασκευή των δρόμων. Αμέσως μετά, αφού δημιουργηθεί αυτή η υποδομή, θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, όπου έχει την κατασκευή των υποδομών, με τα δίκτυα, της ίδρυυσης και όλα τα υπόλοιπα. Μπορώ να πω ότι είναι σε εκτέλεση το έργο. Το χρονοδιάγραμμα ήταν μέχρι το Φεβρουάριο. Ήδη είμαστε στην κατασκευή κοντά στο 80%. Υπάρχει καλή συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία, με τον εργολάβο, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κομμάτι των μελετών της β' φάσης του έργου, που περιλαμβάνει τα δίκτυα ίδρευσης, τηλεθέρμανσης, επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, έχει ολοκληρωθεί, με εξαίρεση τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και το θέμα της μεταφοράς των πυλώνων υψηλής τάσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης έχει πάρει απόφαση από το 2009 για τη μεταφορά των γραμμών, ωστόσο μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει προχωρήσει σε καμία εργασία και τη ρίση γη ηχθείως για το αν είναι διατεθειμένη να καλύψει όλο το ποσό που έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει το γνωστό ζήτημα με τις πυλώνες. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είμαστε στις συζητήσεις με τη ΔΕΗ, η οποία έχει αναλάβει από το 2009 με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου την δέσμευση της μετακίνησης των πυλώνων. Είμαστε στις συζητήσεις με τη ΔΕΗ προκειμένου να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα να γίνει μια τελική συζήτηση και με τον Πρόεδρο, ώστε να έχουμε την οριστική κατάληξη αυτής της υπόθεσης και της δεσμεύσης που πρέπει να λάβει η ΔΕΗ. Γιατί οφείλω να σας πω ότι η ΔΕΗ έχει να λάβει μια δέσμευση από το 2009 και έκτοτε ελάχιστα πράγματα έχει κάνει. Ο καλός καιρός στέκεται σύμμαχος στον εργολάβο για τις εργασίες που κάνει εδώ στον νέο οικισμό της Ποντοκόμης, στη ζώνη ενεργού πελεοδομίας της Κοζάνης. Σύμφωνα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος και μετά το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν εργασίες για τη δεύτερη φάση. Κοιτάξτε, το στοίχημα το έχουμε βάλει να στηθεί ο οικισμός. Είναι ένα στοίχημα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο, ναι μεν το έργο είναι δύσκολο. Είναι ένα έργο, από την αρχή μια κατασκευή ενός πρότυπου οικισμού, μπορούμε να πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι όπως ως τώρα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, θα πάνε και ως το τέλος του έργου. Το παρακολουθούμε στενά, είναι ένα στοίχημα, είπα, ώστε οι κάτοικοι της Ποντοκόμης να έρθουν στον χρόνο που είπαμε για να μπορούν να χτίσουν τα σπίτια τους.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέσα στο 2018 να ξεκινήσει η διαδικασία της διανομής των οικοπαίδων, κάτι που για να γίνει θα πρέπει να πάρουν όλοι οι κάτοικοι της Ποντοκόμης τις αποζημιώσεις τους. Μέσα στο 2019 θα μπορούν να χτιστούν και τα πρώτα σπίτια. Το πόσο αισιόδοξο και το πόσο αισιόδοξο είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί η υπόθεση της μετεγκατάστασης του γυρισμού της Ποντοκόμης είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι συνεχώς με εξελίξει, μια δυναμική πορεία, και εκεί που λύνει ένα πρόβλημα προκύπτει κάτι άλλο. Υπάρχουν ζητήματα και θέματα. Αλλά νομίζω ότι οι εξελίξεις πηγαίνουν έτσι όπως τις έχουμε προδιαγράψει. Αν όχι μέσα στον Ιανουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Ποντοκόμη η μεγάλη λαϊκή συνέλευση για να ενημερώσουν οι υπεύθυνοι για την πορεία των εργασιών του νέου οικισμού. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Αφού είδατε τα ρεπορτάζ της Ποντοκόμης, πάμε να δούμε και τα προβλήματα που ανέφερε και ο πρόεδρος της Ποντοκόμης πριν. Είπατε, κύριε πρόεδρε, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ποια προβλήματα είναι αυτά? Δεν είναι κάποια, είναι πολλά. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το τέρας της γραφειοκρατίας. Εστιάζεις σε ένα ζήτημα και λες ένα εύλογο χρονικό διάστημα και βλέπεις μετά ότι αυτό επιμηκύνεται. Σε τι είδους πράγματα, ας πούμε? Σε ό,τι έχει σχέση με τη γραφειοκρατία. Υπάρχουν οι καλές προθέσεις και από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς Δήμου. Βλέπω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν. Θα ήμουν άδικος αν πω κάτι άλλο. Ακόμα και από τους εκπροσώπους σας είπα που έχουν σχέση με το Κοινοβούλιο. Μπορούν να αλλάξουν κάτι. Έχουν αλλάξει πράγματα. Με καλές προθέσεις. Τους δείχνουν εμπιστοσύνη. Πολλοί στο χωριό μου με έχουν κατηγορήσει γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας μας. Και είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι για να συνθέσεις σε μια κατάσταση και να βρεθείς κάπου καλύτερα, θα πρέπει να το δεις θετικά και να το πιστέψεις πρώτα ο ίδιος. Αν αυτό που υποτίθεται ότι θέλω δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πρέπει να το πιστέψω πρώτα εγώ. Mm-hmm. Και να ψάξω να βρω τον τρόπο για να το εφαρμόσω. Αυτό πάντως που φαίνεται πως καθυστέρησε πολύ από ό,τι παρακολούθησα τη διαδικασία της Λαϊκής Συνέλευσης την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το κομμάτι της μεταφοράς των πυλώνων, της ΔΕΗ. Υπάρχει ένα ζήτημα αν θα γίνουν υπόγειοι, αν θα γίνουν υπέργειοι, και η διαφορά σε τιμή είναι 8 εκατομμύρια, όπως είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Κάπως έκανε τέτοιο. Έχει βρεθεί... Η ΔΕΗ είχε δεσμευτεί ότι θα έκανε έχει το έργο αυτό. Έχει βρεθεί σε επαφή με τον κύριο Παναγιωτάκη ο κύριος Καρυπίδης μαζί με τον κύριο Ιωαννίδη. Και τους έχει πει ότι μέσα στο 18 θα δώσουν λύση στο ζήτημα. Και υπάρχει ένας τρόπος αυτός που λέτε της υπογειοποίησης. Και ο άλλος είναι στο σύνολό τους όλο το οικόπεδο της Κοζάνης να καθαρίσει από τις κολόνες της ψηλής. Αυτός αγκοστολόγιο είναι 18 εκατομμύρια περίπου από ό,τι υπολογίζουν. Είναι πολλά τα λεφτά και δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Το κομμάτι που αφορά την Ποντοκόμη θα κοιτάξουν να δώσουν λύση που να είναι ασφαλή για τον πληθυσμό. Και το υπόλοιπο σε βάθος χρόνου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και τα οικονομικά δεν είναι αυτά που επιθυμούμε. Και όσον αφορά στη διανομή των οικοπαίδων, την πολυπόθητη, ο κύριος Καρυπίδης στη Λαϊκή Συνέλευση σας είπε ότι το 2019 θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια. Ναι, εγώ τον εμπιστεύομαι στο απόλυτο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται στα αυτιά σας. Ξέρω ότι εμείς δεν κρίνουμε, αν δεν είναι σε θέση. Αν δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο, στο κομμάτι που τον αφορά είμαι βέβαιος ότι είναι με το μέρος μου. Και αυτός και ο κύριος Ιαννίδης, να μην τον αδικήσω. Ο οποίος βέβαια, δεν ξέρω άμα θα με ακούσει, είναι λίγο πιο φιδωλός. Ο κύριος Καρυπίδης είναι πιο ρισκάρει πολιτικά πάνω σε αυτό με την Ποντοκόμη και του το αναγνωρίζω. Στέλνετε μήνυμα στους επικοινωνιολόγους του Δημάρχου τώρα να αλλάξει η Όχι, να προσπαθώ, να κάνω, προσπαθώ εγώ να κάνω τον επικοινωνιολόγο για λογαριασμό της Ποντοκόμης. Τι να κάνουμε. Κοιτάς με ποιο τρόπο θα γίνει η δουλειά σου. Και έχω μάθει να δίνω τα εύσημα σε αυτούς που νοιάζονται για μας. Ο κύριος Ποντοκλήδης, για να πάει να εκχειριαστεί, έχει παράπονα από το Δήμο Κοζάνης όμως. Είσαστε στον ίδιο Δήμο. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Ζημαλίδη, γιατί εδώ υπάρχουν. Καταρχήν, από ό,τι φαίνεται, μάλλον και στο Δήμο Κοζάνης σε δύο ταχύτητες είμαστε. Έχουμε να δούμε τον Δήμαρχο 3,5 χρόνια, τον είδαμε μόνο στη Γενική Συνέλευση. Δεν θεωρώ ότι πήρε μέρος σε κάτι άλλο όσον αφορά τα θέματα της ΔΕΗ. Γνώμη και προσωπικά δικιά μου. Γιατί σας είπα, βιώνω πράγματα τα οποία για μένα κάποιες φορές ξεπερνάνε και τα όρια του ανέκδοτου. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως για τις υποδομές και για τον τρόπο που ζείτε εκεί πέρα. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Σε σχέση με το Δήμο. Καταρχήν, για να πούμε ότι θα πάμε σε ένα χωριό. Η διαδικασία για να πάμε σε ένα χωριό. Mm-hmm. Το είδατε και στο ρεπορτάζ. Πρέπει να ρισκάρω τη ζωή μου αν θα έρθω σώος και αυλαβής να βρω την Αχνή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες τις οποίες έχουν, ούτε στους χάρτες της Google μας έχουν, γιατί χάνονται μέσα στα ορυχεία και μέσα στα κανάλια. Να πάμε στο δίκτυο ίδρυυσης, να πάμε στο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο απορρίφθηκε γιατί θα σηκωνόμασταν, να πάμε στη Δεξαμενή, να πάμε στις πηγές στις οποίες παίρνουμε νερό και η κατάσταση είναι και εκείνη και εκείνη τραγική. Σε τι να απευθυνθούμε? Και το κακό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι για ποιο λόγο να είμαι κάτοικος και δημότης ενός Δήμου σε δύο ταχύτητες? Ποιος ο λόγος? Τώρα, ξέρετε, και να αισθάνομαι ότι έχω ένα δήμαρχο ο οποίος δεν εκπροσωπεί αυτά τα οποία θέλω να εκπροσωπήσει. Έχω μπει στο χάρτη της Google τώρα, να έχετε πει. Δεν θα βρει το χωριό. Λοιπόν, κάτι βρίσκει τώρα, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως επειδή καθημερινά οι δρόμοι στα. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσω. Υπάρχει, είναι μια δυναμική διαδικασία αυτή που εξελίσσεται εκεί. Οπότε είναι. Ναι, αυτό που λέτε με την Google. Έχετε δίκιο, πολλοί δρόμοι δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα προβλήματα των υποδομών, να αναφέρουμε και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο ζούμε καθημερινά και ως αγρότες και κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούμαστε στα χωράφια. Πριν μια 20ετία η στάθμη των νερών ήταν στα 70-80 μέτρα. Σήμερα, για να κάνουμε μια άντληση σε γεώτρηση, πρέπει να ξεπεράσουμε τα 180 μέτρα. Και να μπω σε μια διαδικασία για να βγάλω άδεια θα με πάρει 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή θεωρείτε εσείς ότι μπορείτε πάλι να σας κάνω μια πρόσκληση να ξανάρθετε, κατά μήκος του ορυχείου μπορεί να υπάρχουν πάνω από 30 τρυπάνια χωρίς έλεγχο κανένα και να αντλούν νερό μέρα νύχτα. Σε αυτούς δεν υπάρχει ο νόμος. Και σε μένα έρχεται ο νόμος και με δικάζει εκεί που πρέπει να με δικάσει και να με καταδικάσει βασικά, γιατί πλέον εμείς τον πληρώνουμε. Εκεί θέλω το δημοτικό. Ο Google είναι προχωρημένος. Σας έχει, κύριε Παντογλίδη, κανονικά καταχωρημένος. Μήπως είναι ο παλιός ο δρόμος αυτός? Μπορεί να είναι ο παλιός, δεν μπορώ να το δείξω τώρα. Γιατί ο καινούργιος δρόμος είναι αυτός που διαμαρτύρεται ο κύριος Παντογλίδης και η Χωριανή εκεί για τις μπαριέρες και το κανάλι. Και εκεί έχει γίνει και δυστύχημα. Έχει γίνει δυστύχημα. Ναι, αυτός είναι ο παλιός, όντως ο παλιός είναι αυτός. Βασικά όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε που σας κάλεσα, καθώς αυτός ο δρόμος πλέον έχει γίνει τελείως επικίνδυνος. Πηγαίνουν έρχονται 2 χωριά, πηγαίνουν έρχεται η βάρδια της ΔΕΗ, πηγαίνουν έρχονται εργολάβοι, πηγαίνουν έρχονται τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο με κίνδυνο κάποιος να χάσει τη ζωή του. Το είπα και στη συζήτησή μας στην κατηδίαν ότι εγώ βγήκα έξω και διασκέδασα. Νέος είμαι, παρασύρθηκα ή πια λίγο παραπάνω και πηγαίνω για το χωριό. Έφυγα με τα μάξι και πέσα μέσα στο κανάλι, πρέπει να πνιγώ. Εκεί βέβαια δεν πρέπει να πάρετε αυτοκίνητο, δεν αλλά αυτό είναι άλλο. Ναι, ωραία. Ναι, να μπω στη διαδικασία, δεν θα πάρω το αυτοκίνητο. Αλλά έκανα την κίνηση και το ρίσκαρα και πέρασα και πήγα. Έχετε δίκιο, οι μπαριέρες εκεί. Είμαι κουρασμένος από την εργασία μου και επιστρέφω για να πάω στο χωριό μου. Και επειδή κοιμήθηκα στο τιμόνι, έπεσα μέσα στο κανάλι, πρέπει να πνιγώ. Αυτή τη στιγμή, επειδή έγιναν κάποιες αλλαγές στο κανάλι, μιλάμε για ένα βάθος 8 μέτρων. Έχουμε δυστυχήματα. Είχαμε ένα θανατηφόρο από το χωριό και άλλα 2-3 από τα διπλανά χωριά. Από πνιγμό δηλαδή. Δηλαδή σε μια δεκαπενταετία. Έγινε τροχαίο, έπεσε το αυτοκίνητο. Έφυγε το αυτοκίνητο, έπεσε μέσα στο κανάλι και πνίγηκε ο. Άστο. Ήταν και κάτοικο του χωριού. Στις οχλήσεις που κάνατε προς περιφέρεια και δήμο για τις μπαριέρες, τι σας έχουν πει? Ότι θα ενταχθεί στα σχέδια που τρέχουν για να. Μπαριέρες δεν είναι υποχρέωση της ΔΕΗ. Ή είναι θέμα δηλαδή του Δήμου? Κανονικά πρέπει να πούνε από το Δήμο, την περιφέρεια δεν ξέρω ποιο είναι ο αρμόδιο τέτοιο, αλλά έχουν γίνει οχλήσεις. Για να δίνεις αυτό το θέμα. Σας είπαν όμως ότι θα τοποθετηθούν. Το καλό είναι ότι αυτόν τον δρόμο τον εγκαινιάσαμε και κάναμε και ανοίξαμε και σαμπάνιες για να πηγαίνουμε, ερχόμαστε εμείς οι κάτοικοι ασφαλείς προς την Κοζάνη. Να πω έναν δρόμο τον οποίο κατασκεύασε η ΔΕΗ με προϋπόθεση ότι θα γινόταν ο καινούργιος δρόμος περιφερειακός για να πηγαίνουμε, ερχόμαστε στην Κοζάνη. Ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνετε και από ό,τι κατανοείτε, σταμάτησε γιατί θα γίνει μετεγκατάσταση. Στήχιζε ένα 300 και τα λεφτά αυτά να δοθούν στον καινούριο οικισμό. Εγκλωβισμένοι στη μετεγκατάσταση. Ο Απρίλιος είναι η μαγική λέξη. Για να δούμε. Δεν θα είμαστε πάλι. Δεν θα είμαστε πάλι. Κύριε Τσιμαλίδη, ο λόγος εσάς. Μάλλον θα έχουμε ανάσταση τον Απρίλιο. Μπορεί με τον Πάσχα μαζί. Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι για τα 8 μήνα που είπαμε πριν. Αυτό που θέλω να πω εγώ και είναι άποψη δική μου. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί να κάνουν κάτι, να αυξήσουν τις θέσεις και να μην βάζουν τον κόσμο. Να λέει, πάλι από τους αναργύρους μπήκαν 8 μήνα, πάλι από τη Λαγκιά, πάλι από το Αμίντο, ξέρω ή από τη γύρω περιοχή. Η άποψη δική μου είναι να αυξήσουν τις θέσεις, να έχει πιο πολλές θέσεις εργασίας και να μπαίνουν και από άλλα χωριά. Ή όπως λένε για το Πουράστιο, ή πάντα ήδη και ήδη. Εντάξει, είχαμε το αρχείο Αμίντο εμείς, όπως ξέρετε, ήταν δίπλα στο χωριό μας και βάζαμε, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα σε κάθε 8 μήνα. Και όπως σας είπα, ξαφνικά μας βγάλανε από την Αλφα ζώνη και δεν βάζαμε κανένα. Τώρα έχει 3-8 μήνα που δεν πήγε κανένας. Mm-hmm. Και εμείς ελπίζουμε, όπως είπε και ο τοπικός σύμβουλος της Ακρινής, όταν βγει το προεδρικό διάταγμα, αυτό μας είπανε, αυτόματα θα ξαναγίνουμε αλφα ζώνη. Για να δούμε. Όσον αφορά τώρα. Τα διπλανά χωριά.
από τους ανάργυρους, σε τι κατάσταση βρίσκονται και πόσο κινδυνεύουν και τι γνώμη έχουν οι κάτοικοι, έχετε μια εικόνα? Γιατί δεν είναι αποστάσεις τώρα πολύ σοβαρές. Όχι, αποστάσεις δεν είναι. Όπως γνωρίζεις και στο Βαλτόνερο έχω σοβαρό πρόβλημα. Και πάει και ο κύριος Λέκας. Γιατί δεν τίθεται εκεί πέρα ζήτημα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας? Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας πω γιατί τίθεται το θέμα. Έχουν κάνει και λαϊκή συνέλευση, ήταν και ο κύριος Καρυπίδης, ήταν και ο κύριος Λέκας. Και μετά από εκείνη τη λαϊκή συνέλευση ήρθε στο χωριό μας και είπαν διάφορα. Ότι στο κέντρο έχουν το πιο σοβαρό πρόβλημα. Το ρήγμα εκεί. Αυτό κανονικά πρέπει να καλέσετε σε μια εκπομπή τον πρόεδρο του Βαλτονέρου και να σας τα πει ο ίδιος. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Λέκας, όταν είχε γίνει κατολίσθηση στους ανάργυρους, στο Αμίντεο, στο ορυχείο Αμιντέου, σας είχε πει ότι έπρεπε να εκενώσετε τον οικισμό πριν το φθινόπωρο. Τώρα τελειώνει ο χειμώνας, να το πω έτσι σε λίγο. Τον εκενώσατε? Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Μετά από κάλεσμα του Περιφερειάρχη ήρθε ο κύριος Λέκας δύο φορές στο χωριό μας. Την πρώτη φορά μας είπε ότι πρέπει να εκενωθεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και μετά ήρθε μέσα Σεπτεμβρίου. Έκανε τις μετρήσεις με τους συνεργάτες του και μας είπε ότι πρέπει να φύγετε τώρα. Ήσασταν και εσείς, νομίζω, παρόν. Πληρώνονται οι διαμονές σας και τα λοιπά ακόμη? Όλα είναι κανονικά. Απλά αυτή τη στιγμή μένουν 20 οικογένειες, εγώ και άλλες 20 οικογένειες στο χωριό. Με δικιά μας ευθύνη, όπως γνωρίζετε. Με δική σας ευθύνη μένετε, οι άλλοι έχουν φύγει. Γιατί αυτό μας είπε και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Λέκας, ότι πρέπει να φύγετε όλοι, να εκενωθεί όλο το χωριό. Επομένως, τώρα να πάμε και κάπου αλλού. Να εκενωθεί το χωριό. Έχουμε αγρότες. Έχουμε κτηνοτρόφους. Έχουμε κάποιους επαγγελματίες, βιοτέχνες έχετε εκεί. Και ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτούς. Πού να πάνε? Έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε εξέλιξη. Και εσείς, πιστεύω, αν ήσασταν στη θέση τη δική μας, αυτό θα φτιάχνατε. Αφήνετε τώρα μια περιουσία στο υπόστιγο ή στην κάθε αυλή του καθενός και να φύγεις να πας στην Τολεμαία να κοιμηθείς. Ποιαν ύπνος? Έχει προβλεφθεί κάτι για τους επαγγελματίες? Το μόνο που έχει γίνει είναι ένα μέρος έξω από το χωριό, ήταν 100 στρέμματα. Ήρθαν οι αρχαιολόγοι να δουν αν υπάρχουν ευρήματα. Και περιμένουμε να μοιράσουν τα οικόπεδα. Είναι 10. Χωράφια δηλαδή. Μια έκταση τη περιφέρεια. Στάβλη ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει τίποτα. Είναι 100 στρέμματα, ένα κενό όπως είναι εδώ. Και ο καθένας θα πάρει, ξέρω, από 10 στρέμματα από ό,τι γνωρίζω και θα αναγκαστεί να κάνει την περίφραξή του και να κάνει τις υποδομές όπως είναι και ο κτηνοτρόφος εδώ απέναντί μου. Και γνωρίζει τι θέλω να πω. Να κάνει τους στάβλους και τα πάντα. Τώρα πώς θα τα κάνουν όλα αυτά? Ενώ ήταν νοικοκύρης ο καθένας στο σπίτι του και στο χωριό, και τώρα ξαφνικά μάστα και φύγει. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που πιστεύω ότι θα τα λύσουμε στη συνέχεια. Μακάρι, μακάρι να το δούμε αυτό. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με Ακρινή και είπατε δύο λόγια για την Ακρινή, θέλουμε η Ακρινή να πει δύο λόγια στην Ποντοκόμη και στους ανάργυρους. Τους ζηλεύετε εντός εισαγωγικών? Θεωρώ ότι για τους ανάργυρους μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν τυχεροί, καθώς είχαν το θέμα των κατολιστήσεων και προχώρησε η διαδικασία. Ελπίζω να τελειώσει κιόλας όσον αφορά και τις αποζημιώσεις και τις απολυτρώσεις και να ο κόσμος να μπει σε μια διαδικασία πλέον να αρχίσει να τρέχει την καθημερινότητά του και τη ζωή του, γιατί πλέον από ό,τι φαίνεται τους κατέστρεψαν. Όσον αφορά την Ποντοκόμη, επίσης ευχάριστο γεγονός, καθώς και αυτή μετά από μια δεκαετία ταλαιπωρίας να μπουν σε μια διαδικασία να αρχίσει να ζει πάλι το χωριό, γιατί και η Ποντοκόμη ήταν ένα μεγάλο χωριό. Και να αρχίσει να τρέχουν και αυτοί επίσης την καθημερινότητά τους. Το θέμα δεν είναι θέμα ζήλιας. Είναι θέμα το πόσο θέλουν να πιστέψουν. Εμείς με την καλή έννοια. Ναι, ακριβώς. Δεν το έβαλα και σε εισαγωγικά στο ζήλια. Εννοείται και εμείς ότι περιμένουμε τη σειρά μας να πάμε και εμείς εκεί που πρέπει να πάμε για να αρχίσουμε να τρέχουμε και εμείς τις δικές μας ζωές. Θεωρείτε ότι μπορείτε να αντλήσετε εμπειρίες από όλα αυτά που συνέβησαν στα δύο χωριά? Ναι, λογικό είναι, καθώς το κάθε χωριό. Και η Ποντοκόμη και οι Ανάργυροι, όπως και τα χωριά τα οποία μετεγκαταστάθηκαν, όπως ήταν το Κλείδος, το Κόμμανο, η Μαυροπηγή, το κάθε χωριό έχει και κάτι και την ιστορία του, μάλλον για να μπορείς να μάθεις και κάτι. Απλά αυτό που λυπεί σε μένα είναι ότι από όλες τις διαδικασίες μετεγκαταστάσεων έχουμε να κάνουμε με την ασυδοσία την οποία επικρατεί αυτό το οποίο λέγεται ΔΕΗ. Και με λυπεί πάλι επίση το γεγονός ότι κανένας από όλη την πάροδο των ετών που έχουν περάσει, δεν μπήκε στη διαδικασία καλώς ή κακώς να τους τραβήξει λίγο το αυτί. Υπήρχε έτσι μια ακινησία γενικότερα από την κοινωνία, νομίζω. Και από την κοινωνία και από την πολιτεία και έμεινε το θέμα έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι κάτοικος, όπως είπα προηγουμένως, σε μια κατεχόμενη ζώνη. Δεν μπορεί η επιχείρηση, λογικό, είναι ένα καλό το οποίο ήταν για την περιοχή, αλλά εμείς που ζούμε δίπλα από αυτό το οποίο λέγεται ΔΕΗ, μας έχει καταστρέψει. Εσείς, κύριε Μιχαηλίδη, εγώ θα ήθελα να μας πείτε κάτι που θα θέλετε να πείτε προς τους κατοίκους της Ποντοκόμης για τη διαδικασία που έχει πλέον πάρει το δρόμο της.
Για τους κατοίκους της Ποντοκόμης θα ήθελα να τους πω υπομονή, εμπιστοσύνη και θα έρθει η ώρα που θα ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί να χτίσουμε ό,τι κάνανε οι πρόγονοι μας τα 100 χρόνια που έχουμε ζωήσει εδώ στο νομό Κοζάνης, να χτίσουμε ένα καινούργιο χωριό που να μας εκπροσωπεί σαν λαό και να μας κάνει να ξεχωρίζουμε όπως προσπαθούσαμε να το κάνουμε τόσα χρόνια με το νέο χωριό. Όσον αφορά την Ακρινή, θα ήθελα να πω στους κατοίκους της Ακρινής να δείξουν λίγο εμπιστοσύνη στο σύστημα, όσο και αν αυτό τους ακούγεται παράξενα στα αυτιά τους. Έτσι μόνο μπόρεσα να κερδίσω. Αυτό θέλω να τους πω και όλο το χωριό μου. Δηλαδή έτσι κερδίσαμε με την εμπιστοσύνη. Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καχύποπτοι. Δεν είναι κακή και η καχυποψία, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι όταν εγώ θα αναθέσω μια δουλειά σε κάποιον, πρέπει να το δείξω εμπιστοσύνη ο ίδιος. Αν εγώ ο ίδιος είμαι καχύποπτος απέναντί του, και ο ίδιος δεν θα μπορέσει να συνδέσει και να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Δεν θα μου επιτρέψεις κάτι. Με συγχωρείς λίγο να ολοκληρώσω και μετά θα πεις ότι είναι. Να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ με το καλό να πάμε εκεί, με ανοιχτές αγκάλες θα σε περιμένω, γιατί ξέρω ότι εκεί θα καταλήξετε. Σε εμάς θα έρθετε. Εγώ έχω πιστεί. Το θέμα είναι εσείς να πιστείτε. Όσον αφορά τους αναργύρους, να πω και αυτό να ξαναμιλήσω. Όσον αφορά τους αναργύρους, βλέπω ότι έχουν μπει σε σχετικά καλό δρόμο. Και ο πρόεδρος τους είναι άξιος και το αναγνωρίζω. Έχω βρεθεί και άλλες φορές μαζί του. Έχουμε συζητήσει και βλέπω ότι αγαπάει το χωριό του και προσπαθεί γι' αυτό. Και ο δρόμος που έχει ακολουθήσει είναι, πιστεύω, ο σωστός, ο βατός, που θα το φέρει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μία πρόταση πριν πάει το λόγο ο πρόεδρος των Αναργύρων, όσον αφορά που είπε ο πρόεδρος για τα 100 χρόνια και με βλέπει λίγο σε ένταση. Να πω ότι αυτή τη γη την οποία κατέχουμε σήμερα εμείς σαν Ακρινή είναι ανταλλάξιμη. Και αυτοί οι παππούδες μας εδώ με αίμα στήσαν αυτό το οποίο στήσανε. Οφείλει ο κάθε κάστοτε, είτε ΔΕΗ είτε πολιτικός, ο οποίος έρχεται σε αυτή την περιοχή να τη σέβεται. Γιατί αυτή χτίστηκε με αίμα και υδρότα. Ταλαιπωρήθηκαν οι παππούδες μας να το στήσουν αυτό το οποίο στήσανε. Και οφείλει οποιοδήποτε να το σέβεται. Γι' αυτό είμαι σε κάποια πράγματα. Θα πάρω θέση, αξίως. Είναι δίκαιο, απόλυτα αυτό που λέτε. Γι' αυτό. Κύριε Τσιμαλίδη, για να κλείσουμε μαζί. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, είπατε πριν, αν πληρώνετε τα ενίκια, όλα πληρώνονται, όλα είναι εντάξει. Ξέρετε τι δεν πληρώνεται? Η ψυχολογία των κατοίκων. Για πέστε μαζί αυτήν, λοιπόν. Εγώ, επειδή βλέπω τους κατοίκους και αυτούς που φύγανε από το Λεμαϊδα και αυτούς που είναι στο χωριό, και ακούμε και διάφορα τώρα. Είχε κάνει ο Φλάς ένα ρεπορτάζ, ναι. Είδαμε ανθρώπους να κλαίνουν. Πολλά ρεπορτάζ κάναμε. Ναι. Και αυτό που θέλω να πω, και ακούω και διάφορα ότι τώρα οι ανάργυροι θα πάρουν τα τσουβάλια τα λεφτά και ξέρω εγώ, δεν πληρώνετε τίποτα. Έτσι είναι και η προσωπική μου άποψη. Εγώ, επειδή βλέπω έχουμε και αρκετούς κατοίκους που είναι σε μεγάλη ηλικία, τώρα να φύγεις από το σπίτι σου και να πας σε ένα διαμέρισμα στην Λεμαϊδα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ζήσουν όπως ήταν στο χωριό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Αυτό δεν πληρώνεται. Τα άλλα όλα πληρώνονται. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και εμείς. Που ήρθαμε εδώ για να πούμε. Κάναμε μια συνήθεια συζήτηση με τρία πράγματα που μοιάζουν τόσο και έχουν τόσες διαφορές μεταξύ τους παρόλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τα θέματα. Περιμένουμε, κύριε Φεράλα, με τον Απρίλιο με αγωνία. Με αγωνία και υπομονή, ας πούμε, από τον πρόεδρο. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ποντοκόμης. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει υπομονή, θα χρειαστείτε πολύ. Αυτό να θυμάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε όλους. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με το Κοζάνη TV Online. Λένε ότι δίνεις, παίρνεις. Στα Welcome Stores Ιωαννίδης δώσαμε λίγα και πήραμε πολλά. Πήραμε απίστευτη εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση στο σπίτι. Πήρα εγγύηση, ποιότητα και ειλικρίνεια. Και όλα αυτά από μια ελληνική εταιρεία. Με μια βόλτα στα Welcome Stores Ιωαννίδης πήρα εξειδικευμένη ενημέρωση και τις καλύτερες τιμές ever. Τελικά, όλοι παίρνουμε πολλά από τα Welcome Stores. Μια ελληνική εταιρεία που καταφέρνει να δίνει τα πάντα με χαμόγελο. Έψαξα, επέλεξα, κέρδισα. Welcome Stores Ιωαννίδης. Ας το πάνω μας. Τα μεγαλύτερα καταστήματα σε Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λάπας Τζετόρι, Κοζάνη, Κίνα, Βατερό, Εάνιο.
Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Εδώ το Ντάμπο. Παιχνίδι και συνδιασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε.